Κυριακή, νομίζω θα είναι η πρώτη μας φορά που θα αφήσουμε κατά μέρους τα παιδιά, τους γονείς, τα ζευγάρια και θα μιλήσουμε για τους αγαπημένους μας ανθρώπους που βρίσκονται στην τρίτη ηλικία και που όπως φυσιολογικά θα έπρεπε να τα φέρει η ζωή, κάποια στιγμή θα αποχαιρετήσουν και αυτοί τους δικούς τους αγαπημένους και θα βιώσουν το πένθος, το αποχωρισμό, το θάνατο ενός συντρόφου στην καλύτερη των περιπτώσεων. Να συζητήσουμε γι' αυτό και να δούμε αυτοί οι άνθρωποι πώς ζουν, πώς το βιώνουν όλο αυτό και κυρίως πώς μπορούν να κάνουν και τα επόμενα βήματα προς τη λύτρωση. Είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο θέμα. Ο άνθρωπος από την αρχαιότητα μέχρι και σήμερα προσπαθεί να συμφιλειωθεί με το θάνατο. Δεν τα καταφέραμε. Ούτε με τη φιλοσοφία, ούτε με το θέατρο, ούτε με την ποίηση, με τη λογοτεχνία. Με τίποτα δεν τα καταφέραμε. Άρα είμαστε στο σημείο από όπου ξεκινήσαμε. Όλα είναι δύσκολα με το θάνατο. Σε όποια ηλικία και αν κληθείς να τον αντιμετωπίσεις. Στην τρίτη ηλικία είναι πιο δύσκολο, επειδή ο άνθρωπος με το πέρασμα των χρόνων γίνεται πιο ευαίσθητος και πιο ευάλωτος. Και είναι και ένα άλλο στοιχείο που δυσκολεύει την κατάσταση, η μοναξιά. Ξέρετε, εμείς οι νεότεροι σκεφτόμαστε ότι το περνάμε λίγο επιφανειακά όταν θρηνεί ένας ηλικιωμένος, ένας άνθρωπος σε μεγάλη ηλικία, γιατί λέμε, εντάξει, αυτός τώρα είναι μεγάλος, έχει συμφιλειωθεί με την ιδέα του θανάτου. Τι περιμένεις πια και σε αυτή την ηλικία? Θα περιμένεις ότι θα χάσεις τον σύντροφό σου, θα χάσεις τα αδέρφια σου. Οπότε, εντάξει, θα το ξεπεράσει. Βρισκόμαστε σε λάθος κατεύθυνση. Ποτέ ο άνθρωπος δεν συμφιλειώνεται με την ιδέα του θανάτου. Ήρθε μια κυρία 88 ετών. Ο άντρας της ήταν 92 και πέθανε πρόσφατα και θρηνεί χωρίς να μπορεί να σταματήσει και μου είπε, ποτέ δεν μου είχε περάσει από το μυαλό ότι θα πέθαινε ο άντρας μου. Στα 92 του, και η γυναίκα έλεγε την αλήθεια της, άρα εμείς είμαστε λάθος όταν λέμε, εντάξει, θα χάσει το σύντροφό της η μάνα μου. Φυσιολογικά πράγματα. Και όμως ο θρήνος της είναι ανίποτος, γιατί εμείς τη βαριόμαστε, δεν πάμε όλη την ώρα. Είναι η ζωή μας έτσι οργανωμένη, ώστε τα νεότερα παιδιά έχουν τη ζωή τους, την αγαπάνε, τη σκέφτονται, ή τον πατέρα αν πεθάνει η μάνα πρώτη, αλλά δεν είναι ουσιαστικά κοντά του συναισθηματικά. Οι φίλοι το ίδιο, συμπαρίστανται στο πένθος, στην αρχή, μετά ένας-ένας έχει τα δικά του και μένει ο άνθρωπος που θρηνεί ολομόναχος. Αυτό που είπατε πριν, ότι εδώ έχουμε και τον παράγοντα μοναξιά. Γιατί είσαι όντως μόνος σου, πρακτικά είσαι και μέσα στο σπίτι σου μόνος σου. Τα παιδιά σου έχουν φύγει, έχουν τις οικογένειές τους, τη ζωή τους, αυτό που περιγράφεται μέχρι τώρα. Και πολλές φορές μου περνάει από το μυαλό ότι σε τι μπορεί να έχει να ελπίζει αυτός ο άνθρωπος για να μπορεί να πει ότι θα ανασύρω δυνάμεις από μέσα μου να συνεχίσω τη ζωή μου. Εκεί λοιπόν θα πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για το θάνατο. Και δεν είμαστε. Μας ευνηδιάζει, μας πιάνει ξαφνικά. Ακόμη και όταν είναι άρρωστος ο υπερήλικας, και πάλι η αρρώστια του δεν μας προετοιμάζει, δεν κάνουμε δηλαδή αυτό το βήμα να πούμε, αφού είναι τόσο σοβαρά άρρωστος, υπάρχει πιθανότητα να πεθάνει. Ναι, δεν το σκεφτόμαστε όμως έτσι. Γιατί? Γιατί προστατεύουμε τον εαυτό μας από τον τρόμο του θανάτου. Είναι ένας τρόμος. Ξέρεις ότι όλα τα άγχη έχουν από πίσω τους αυτό τον τρόμο. Ναι. Ακόμη και αν είναι άγχος σε μικρό παιδί. Είναι ο τρόμος του θανάτου, η μεταφυσική ανησυχία, από την οποία δεν γλιτώνει κανείς μας. Άρα δεν προετοιμαζόμαστε. Και πώς μπορεί κάποιος να προετοιμαστεί? Να δεν πει... μπορεί. Δεν μπορεί. Εδώ λέμε ολόκληρη φιλοσοφία των αρχαίων Ελλήνων και δεν μπόρεσε καθόλου. Είναι θέμα κουλτούρας. Δηλαδή, δεν ξέρω αν εσείς αν έχετε εικόνα από άλλες κουλτούρες, από άλλους λαούς, αν άλλοι είναι πιο εξοικειωμένοι από εμάς. Ναι, είναι θέμα κουλτούρας. Στις Ινδίες, παραδείγματος χάρη, ο θάνατος είναι μια φυσιολογική καθημερινότητα. Γιατί? Γιατί πιστεύουν στη μετεμψύχωση. Πεθαίνει ο άνθρωπός τους και λένε, ανάλογα με το τι έκανε ο ίδιος,
με την προσωπική του ευθύνη, στην επόμενη μετεμψύχωση μπορεί να γίνει άνθρωπος, πολύ σημαντικός, μέτριος ή όχι, μπορεί να γίνει ζώο, μπορεί να γίνει οτιδήποτε έχει ψυχή. Αυτό λοιπόν είναι μια πολύ μεγάλη ελπίδα. Είναι μια ελπίδα ότι ο άνθρωπος που πέθανε δεν χάνεται. Αυτό είναι και πολύ, πώς να το χαρακτηρίσω, και υψηλό συναίσθημα. Δηλαδή δεν θρηνείς τόσο έντονα, γιατί χαίρεσαι καθώς αυτός ο άνθρωπος, αυτή η ψυχή συνεχίζει με κάποιο τρόπο. Βέβαια. Δεν σκέφτεσαι το δικό σου ότι εμένα θα μου λείπει, από τη δική μου τη ζωή θα απουσιάζει, από τη δική μου αγκαλιά, από το δικό μου το κρεβάτι. Έχουν και αυτή τη νοσταλγία. Έχουν τη νοσταλγία, γιατί είναι ανθρώπινη. Αλλά όχι με το σπαραγμό, με το θρήνο, με την κατάπτωση που τη βιώνουμε εμείς. Επίσης, εμάς, όποιος είναι πιστός χριστιανός, έχει προετοιμαστεί και παρηγοριέται, γιατί πιστεύει στη μέλουσα ζωή, πιστεύει στον παράδεισο. Ο υπόλοιπος κόσμος όμως που είναι τυπικά χριστιανικός, δεν το πιστεύει. Τα έχει αυτά. Βέβαια, τα έχουμε. Λογική αυτά. Δεν μπορείτε να επεξεργαστεί αυτά τα πράγματα. Εγώ θαυμάζω τους ανθρώπους που πιστεύουν, γιατί ο θάνατος πρώτα-πρώτα θεωρείται ένα πέρασμα, ένα βήμα, ότι ήρθαμε από την ανυπαρξία και οδηγούμαστε σε ένα φωτεινό μέλλον, σε ένα παράδεισο. Αυτό είναι μια απίστευτη παρηγοριά, αλλά είναι λίγοι αυτοί που πιστεύουν. Ναι. Ας πούμε λοιπόν για εκείνους που για το μέσο βράζουν όρο. Στο ίδιο καζάνι, για το μέσο όρο. Τι σημαίνει τρίτη ηλικία? Σημαίνει ότι οι άνθρωποι έχουν γίνει ψυχικά πιο ευάλωτοι και δεν έχουν προετοιμαστεί για τη μοναξιά. Παίρνουμε ένα μέσο άνθρωπο και μια μέση σύζυγο. Τι προετοιμασία έχουν κάνει αυτοί για τη μοναξιά τους? Σχεδόν καμία. Κρέμονται από τα παιδιά τους και τα εγγόνια τους. Λένε, εγώ ζω για σας, που είναι λάθος. Θα πρέπει να ζω για τον εαυτό μου. Και έχω ξεπεράσει τα 60, τα 70, τα 80. Πρέπει να εξακολουθήσω να έχω στόχους. Πόσο σημαντικό. Να έχω ενδιαφέροντα. Να νοιάζομαι για τους άλλους. Να κάνω εθελοντική εργασία. Να έχω φίλους και φίλες να παίζουμε χαρτιά. Να έχω ένα κύκλο. Εμένα ανθρώπους. Μου λένε ότι θα κάνω κακά γεράματα. Γιατί, κύριε Κική? Γιατί δεν ξέρω να παίξω χαρτιά. Α, προλαβαίνετε να προετοιμαστείτε. Θα πρέπει να μάθω. Λοιπόν, ενδιαφέροντα. Να έχουν δικτυωθεί στο καπί της γειτονιάς τους. Ναι. Να έχουν γνωρίσει γείτονες και γειτόνισες. Να πάνε μικρές εκδρομές. Να μάθουν χριστουγεννιάτικα τραγούδια στο καπί. Να πάνε σε ένα νηπιαγωγείο της γειτονιάς να μιλήσουν με τα παιδάκια, με το καπί. Mm. Αυτό είναι ένα αντίδοτο της μοναξιάς. Yeah. Όσοι το κάνουν, προετοιμάζουν καλά γερατιά. Γιατί δεν ξέρουμε ποιος θα πεθάνει από τους δύο πρώτους. Όταν το έχεις αυτό σαν χαρακτήρας και είσαι πάντα έτσι κοινωνικός και έχεις κύκλο και γενικώς δικτυώνεσαι και είσαι δραστήριος, καλώς και εύχομαι να συνεχίσεις να το κάνεις όλη τη ζωή. Αν όμως είσαι ένας άνθρωπος που έχεις επιλέξει να ζεις μοναχικά, να μην έχεις φίλους και η μόνη σου έννοια είναι τα παιδιά σου και τα εγγόνια σου, και αυτά κάποια στιγμή θα πάψουν να σε απασχολούν γιατί θα μεγαλώσουν, τότε μπορείς ξαφνικά στα 60 και στα 70 να αλλάξεις τον πυρήνα σου μέσα και. Α, τώρα θα γίνω κοινωνικός. Δεν θα αλλάξεις τον πυρήνα σου, θα αλλάξεις τη συμπεριφορά σου. Mm. Και θα πεις να προνοήσω για το μέλλον μου. Διότι δεν μπορούμε να κρεμόμαστε στα παιδιά και στα εγγόνια μας. Μου έλεγε ένας άνθρωπος 85 χρόνων, μεγάλωσε με τη γυναίκα του τα εγγόνια του. Όλη του η δραστηριότητα ήταν να τους φτιάξει σπίτια, τους πήρε αυτοκίνητο όταν γίνανε φοιτητές, είχε μετοχές εδώ εκεί στο όνομά τους. Και τώρα μου λέει, είναι 25 και 27 χρόνων και περνάνε κάτω από το σπίτι μου και δεν ανεβαίνουν να μου πούν καλησπέρα. Άρα αυτός ο άνθρωπος καλά έκανε που επένδυσε τα πάντα στα εγγόνια, ή έπρεπε να φροντίσει και τη δική του μοναξιά? Έπρεπε αντί να αγοράζει τις μετοχές να επενδύει στο καπί της γειτονιάς του.
Να επενδύσει σε ταξίδια. Σε ταξίδια, σε να γνωρίσει ανθρώπους. Όχι να γίνει κοινωνικός χαχαχουχού. Να αλλάξει λίγο συμπεριφορά. Θέλει προγραμματισμό δηλαδή. Όχι, θέλει να βγούμε από τον δρόμο του θανάτου. Τον αποθούμε αυτόν τον δρόμο. Μακριά από μένα. Μακριά από μένα. Πώς, πιθανόν τώρα που μιλάμε, όταν βγω έξω, να πέσω άπνους. Και να λέτε εσείς, μα πριν από 5 λεπτά μιλούσαμε. Εδώ τα λέγαμε, ζωντανή, μια χαρά ήτανε. Πόσες φορές το έχουμε πει αυτό. Έτσι. Άρα, είναι ο τρόμος του θανάτου που μας εμποδίζει να κάνουμε αυτές τις αλλαγές. Και έρχεται το χτύπημα, έρχεται ο θάνατος. Να δούμε πώς αντιδρά ο μέσος άνθρωπος. Ναι. Πώς νιώθει. Η γειτόνισσα, ο γείτονας, ο θείος, η θεία, ο γνωστός. Πώς νιώθει. Παθαίνει ένα σοκ. Σε όποια ηλικία και να είναι, να το ξαναπούμε και αυτό. Να είναι, όσο άρρωστος και αν είναι ο θανόν. Παθαίνει σοκ. Λένε μερικοί, ευτυχώς που αρρώστησε και προετοιμάστηκε η οικογένεια. Δεν προετοιμάζεται η οικογένεια. Η οικογένεια πέφτει πάνω στους γιατρούς, τους θεωρεί θαυματοποιούς και θεωρεί ότι κάτι μαγικό θα γίνει και θα γλιτώσει ο άνθρωπος. Ναι. Λοιπόν, είναι όλοι απροετοίμαστοι. Είμαστε όλοι απροετοίμαστοι. Πάλι στην άκρη το βάζουμε. Έρχεται λοιπόν το σοκ και η άρνηση. Μέσα μας δεν το πιστεύουμε. Εκεί λοιπόν αρχίζει ο θρήνος, που είναι η συναισθηματική αντίδραση στο σοκ και την άρνηση. Δυστυχώς σήμερα δεν μας επιτρέπουν να θρηνήσουμε. Το θεωρούν αναξιοπρεπές οι συγγενείς και οι φίλοι. Μα κοίταξε τι είναι, πόσο ωραία. Υπερβολές. Τι υπερβολές είναι αυτές. Ενώ τον παλιό καιρό, στην αρχαιότητα και στα χρόνια της Ελλάδας, πριν από 30, 40, 50 χρόνια, επιτρέπανε στο θλιμμένο να θρηνήσει. Είναι λυτρωτικό αυτό. Απόλυτα λυτρωτικό. Να θρηνήσει με τον τρόπο που νιώθει. Θες κλάψε, θέλει να πέφτει κάτω και να τρώει χώμα. Του το επιτρέπανε. Λέγανε, άστο, να θρηνεί. Στη Μάνη, οι γυναίκες με τα νύχια τους ματώνανε τα μάγουλά τους και ξεριζώνανε τα μαλλιά τους. Γιατί? Γιατί όταν έχουμε ένα ανίποτο ψυχικό πόνο, αν πονέσουμε σωματικά, μειώνεται ο ψυχικός πόνος. Δεν πίνανε, δεν τρώγανε. Τι μας λέει σήμερα η ψυχοθεραπεία σε σχέση με την ιατρική? Αν ο άνθρωπος ζωρίσει πάρα πολύ το σώμα του από τροφή και νερό, κάτι γίνεται στα κύτταρα, φεύγουν τα κύτταρα που είναι νεκρά, ανανεώνεται ολόκληρος ο κυταρικός κόσμος του ανθρώπου και αυτή η ανανέωση τον δυναμώνει και ψυχικά. Αισθάνεσαι δηλαδή μετά από αποχή φαγητού και νερού, αισθάνεσαι μια ψυχική ανάταση η οποία βοηθάει στο θρήνο. Σε βοηθάει δηλαδή σιγά σιγά να ανέβεις. Δηλαδή οι παλιές πρακτικές μέσα από την χριστιανική θρησκεία, μέσα από τη λαϊκή σοφία, ήταν αλάνθαστες. Τώρα τις περιφρονούμε. Τώρα έχουμε βάλει το καθώς πρέπει στη συμπεριφορά. Ναι. Αμίλητη, ανέκφραστη, να αποχαιρετήσουμε τον άνθρωπό μας και να γυρίσουμε άντε μετά από 2 μέρες στην καθημερινότητά μας. Ναι, αυτό όμως είναι ένας θρήνος ο οποίος έχει εμποδιστεί. Και ό,τι εμποδίζουμε, έχει πνίξει μέσα σου, δυστυχώς γίνεται μια πέτρα μέσα μας και δουλεύει. Τι κάνουμε? Αν εγώ θρηνώ, το πρώτο που θα κάνεις εσύ θα έρθεις να μου δώσεις ηρεμιστικά. Αυτό κάνουμε. Περνάμε δηλαδή το θρήνο και το πένθος των ηρεμιστικών. Ψάχνουμε να βρούμε ένα ψυχίατρο, ένα νευρολόγο, να μας δώσει ηρεμιστικά. Μεγάλο λάθος, γιατί έτσι γυρίζουμε πίσω το θρήνο και το πένθος, τα καταπιέζουμε και ό,τι καταπιέσουμε μας περιμένει στη γωνία. Άρα, να βγούμε από αυτό το καθώς πρέπει που το είπες πάρα πολύ επιγραμματικά και να αφήσουμε τον άνθρωπο να θρηνήσει έτσι όπως νομίζει. Μα θα με κάνει ρεζίλη η μάνα μου, μα κοίταξε τι πως φωνάζει.
να σε κάνει ρεζίλι, προκειμένου αυτή να περισσώσει την ψυχική της υγεία. Είμαστε βιαστικοί, εμείς οι νεότεροι πάλι. Εγώ θα πάρω το ρόλο του νεότερου. Ναι. Άντε, πόσο καιρό θα φοράς τα μαύρα? Κάθε μέρα θα πηγαίνεις στο νεκροταφείο? Ναι. Άνοιξε πια τα παράθυρα στο σπίτι. Είναι αυτή η συμπεριφορά, είναι αυτή η κατάσταση. Σταμάτα πια να πενθείς. Τι να κάνουμε, μεγάλος ήταν, δεν το περίμενες? Βροντάω την πόρτα και φεύγω. Ναι. Λοιπόν, να τα πάρουμε με τη σειρά. Ο θρήνος θα πρέπει να κρατήσει, δηλαδή εγώ που θα πενθήσω τον σύντροφο, τον αδερφό, το γονιό, γιατί πιθανόν και στην ηλικία μου να έχω έναν υπερήλικο γονιό. Θα πρέπει να πειθαρχήσω λίγο τον εαυτό μου, δηλαδή έχω και δίκιο, έχω και άδικο, έτσι όπως τα περιγράφεις, να θρηνήσω όπως θέλω στην αρχή. Ο θρήνος πρέπει να κρατήσει 3 μέρες, άντε 9. Δηλαδή, τα μνημόσυνα που έχει ορίσει η χριστιανική θρησκεία θα πρέπει να είναι ο οδηγός μας. Ναι. Έχουν μια σοφία. Έχουν μια σοφία, γιατί είναι βγαλμένα μέσα από εμπειρία χιλιάδων ετών. Λοιπόν, στο μνημόσυνο των 9 ημερών θα πρέπει εγώ η θλιμμένη να έχω σταματήσει το θρήνο για να μπορέσω να μπω στο επόμενο στάδιο του πένθους, που είναι ο θυμός και οι ενοχές. Πρέπει να περάσουμε τα στάδια, δεν τη γλιτώνουμε ό,τι και αν κάνουμε. Το πρώτο είπαμε, είναι το σοκ και η άρνηση. Με θρήνο. Το καλύτερο θα ήταν να με αφήσετε να χτυπιέμαι, να ουρλιάζω. Γιατί τότε εκτονώνεται όλο το βαθύ συναίσθημα, κουράζεται ο άνθρωπος και σωματικά και πνευματικά και ψυχικά και μπορεί μέσα στο διάστημα αυτό των 3 μέχρι 9 ημερών να καταλαγιάσει λιγάκι για να αρχίσει το κυρίως πένθος, που είναι πάρα πολύ βαρύ, πάρα πολύ σοβαρό. Θυμός και ενοχές. Τι γίνεται τώρα? Πεθαίνει ο σύντροφος. Αν το ζευγάρι είχε κακή σχέση, αλίμονό της αυτινής που μένει από πίσω, ναι, ή αλίμονό του αυτινού. Όσο πιο κακή σχέση έχουμε με το θανόντα, τόσο πιο περιπεπλεγμένο και δύσκολο είναι το πένθος. Που το έχουμε αλλιώ στο μυαλό μας, ότι... Ναι, ότι... Μιέμισε τώρα, τι γλίτωσε. Στην πραγματικότητα είναι ακριβώς το αντίστροφο. Πάρα πολύ βαρύ, πάρα πολύ δύσκολο πένθος. Εκείνη οι ενοχές που λέγατε. Εκείνη ο θυμός και οι ενοχές. Γιατί, δεν μπορεί μόνο αυτός να έβριζε, κάτι θα είπα κι εγώ μια ολόκληρη ζωή. Ναι. Και τι κακές σκέψεις θα είχα κάνει εναντίον του. Όλα αυτά, ο θάνατος είναι σαν να απελευθερώνει μια βαλβίδα και έρχονται όλα στην επιφάνεια. Μετά, κλαίω τη δική μου χαμένη ζωή, τις ματαιώσεις, τις απογοητεύσεις, τις προδοσίες, γιατί περάσαμε μια ζωή μαζί. Είτε ήταν η μάνα μου, ο πατέρας μου, αν είχα κακή σχέση μαζί τους, ο σύζυγος, η σύζυγος του άντρα, τα αδέρφια, οι συγγενείς, οι κουνιάδες, τα πεθερικά. Κάνεις ένα πλήρη απολογισμό εκεί στο πένθος και είναι δράμα όταν ήταν κακή η σχέση. Αντιθέτως, αν είχα καλή σχέση με τη μάνα, με τον πατέρα, με τον σύζυγο, είναι πιο μαλακό το πένθος. Ναι. Διότι αυτή η βαλβίδα που απελευθερώνει τα πάντα, τις αναμνήσεις, τα συναισθήματα, είναι μαλακιά. Είναι σίγουρα γλυκιά. Έχει πόνο. Έχει σίγουρα πόνο, έχει όλο αυτό το βαρύ. Έχει νοσταλγία, έχει βάθος. Αλλά απ' την άλλη έχει ένα πάρα πολύ παρηγορητικό, ότι τι όμορφα που του μιλούσα. Εγώ, για μένα, γιατί βάζουμε και τον εαυτό μας σε αντιπαράθεση. Σχέση αυτή. Τι όμορφα, μπράβο μου που του μιλούσα τόσο όμορφα πάντοτε, που δεν εκνευριζόμουν μαζί του. Και αυτός πώς με πρόσεχε, πώς με θαύμαζε, πώς με αγαπούσε. Είναι απίστευτα παρηγορητικό αυτό. Θρηνείς και μετά πενθείς και σου λείπει και έχεις προβλήματα, αλλά πολύ πιο μαλακά από τον άλλο που είχε την κακή σχέση. Κυρία, και εκεί και στο πένθος πρέπει να είμαστε συνεπείς. Δεν θυμάμαι ποια λέξη χρησιμοποίησατε πριν με το θρήνο, ότι
δεν πρέπει να αφαιθούμε και πάρα πολύ. Ναι, πρέπει... Εγώ θα πενθώ πλέον για όλη γιατί τη ζωή. Υπάρχουν άνθρωποι που πενθούν όλη τους τη ζωή. Mm. Εκεί αυτό το παρατεταμένο πένθος είναι άρρωστο. Ναι. Θέλει βοήθεια. Και εκεί λοιπόν θα λάβουμε υπόψη μας αυτά που έχουν ορίσει τα μνημόσυνα. Mm. Πότε κάνουμε μνημόσυνα? 3 μέρες, 9 μέρες, 40 μέρες. Μέχρι τις 40 το πένθος είναι πολύ βαρύ. Ναι. Γιατί κάνουμε τα μνημόσυνα? Γιατί ο πενθών έχει ανάγκη από ανθρώπινο άγγιγμα. Γι' αυτό αγκαλιαζόμαστε και φιλιόμαστε και ξεχνάμε ότι αυτή η στριμμένη με είχε βρήσει, έτσι, και δέχομαι την αγκαλιά της. Γιατί είναι πολύ παρηγορητικό το ανθρώπινο άγγιγμα. Αγγιζόμαστε λοιπόν, αγκαλιαζόμαστε και συζητάμε για το θανόντα. Αυτό είναι πολύ παρηγορητικό. Ότι λέμε τα καλά του, δεν λέμε... Ήταν αυτός. Ναι, λέμε τα καλά του, γιατί είχε και καλά. Και αυτό παρηγορεί. Μετά το επόμενο μνημόσυνο είναι τρίμηνο, στους 3 μήνες, στους 6 μήνες, στους 9 μήνες. Στο ετήσιο μνημόσυνο όλοι θα πρέπει να έχουν παρηγορηθεί. Αλλιώς. Έτσι λέει η Εκκλησία, έτσι λέει η ψυχολογία. Διαφορετικά. Αλλιώς κάτι γίνεται, κάτι... Δεν έχει... Κάτι δεν έχει μπει στη σωστή σειρά. Σίγουρα όμως θα νιώθεις και τον πόνο. Έχεις χάσει και άνθρωπο, την νοσταλγία. Και την κλίψη και όλα αυτά. Όλα αυτά. Αλλά θα μπορείς να είσαι προφανώς λειτουργικός στην καθημερινότητά σου. Ακριβώς. Και αυτά έχουν σκαμπανεβάσματα. Δηλαδή σήμερα μπορεί να βγω από το σπίτι και να λέω «Αχ, τι καλά, βλέπω τον ήλιο, ναι, ναι, αισθάνομαι ναι, δηλαδή ναι. μια καλή διάθεση». Αρχίζεις και νιώθεις πιο καλά τη και ζωή. Και το βράδυ να είμαι διαλυμένη. Ναι. Αλλά αυτά είναι ανθρώπινα στο πένθος. Αλλά πρέπει να έχω αυτά τα σκαμπανεβάσματα. Άνθρωποι οι οποίοι είναι μονίμως θλιμμένοι θα πρέπει να προβληματιστούν. Τι συμβαίνει? Και οι ίδιοι και αυτοί που είναι γύρω τους. Μήπως κάνουν μια εκδραμάτιση. Γιατί πολλές φορές στο πένθος χωράει πολύ θέατρο και πολύ υποκρισία. Έτσι. Μας αρέσει να ζούμε το δράμα. Ναι. Όλοι μας είμαστε drama queen. Ναι, αλλά μετά το πιστεύεις και εσύ ο ίδιος. Ακριβώς, επηρεάζεσαι και εσύ. Βλέπεις ότι έχεις και παροχές, έχεις ανταπόκριση. Καημένη Κική, σου λένε. Και λες, οπότε διαιωνίζεται αυτό και μετά πείθεις και ένα ωραίο ρόλο. Και βρίσκεις και ένα ρόλο. Εκεί λοιπόν θα πρέπει να μιλήσουμε με τον εαυτό μας και να πούμε τι θέλω από μένα, από τη ζωή μου, από τους άλλους. Πρώτα-πρώτα είναι μερικοί της τρίτης ηλικίας που όταν ζήσουν ένα πένθος γίνονται αφόρητα γκρινιάριδες και είναι όλα αχ και βαχ. Τα παιδιά μου θα με βαρεθούν έτσι. Και δεν το καταλαβαίνω. Νομίζω ότι τους αναγκάζω να έρχονται και να με παρηγορούν όταν είμαι όλο γκρίνια και όλο θλίψη. Λάθος. Τη θλίψη μου θα πρέπει να τη βιώνω το βράδυ στο υπνοδωμάτιό μου. Με τον εαυτό μου. Με τον εαυτό μου. Την ημέρα θα πρέπει να γίνω Ιαπωνέζος. Να έχω ένα χαμόγελο ψεύτικο. Βοηθάει. Και να πω στα παιδιά μου, κοιτάξτε τη ζωή σας, κοιτάξτε τα παιδάκια σας, την καθημερινότητά σας, που και που, ελάτε και σε μένα ή να έρθω κι εγώ σε εσάς. Αλλά όχι να γαντζωθώ στα παιδιά και να πω, τώρα είμαι μόνη μου, θα με πάρετε στο σπίτι σας. Το έχω ακούσει πολλές φορές. Εκεί να δείτε αυτό. Δράματα και θρήνους άλλους. Πάμε σε άλλο κεφάλαιο. Θα πάμε σε άλλο κεφάλαιο εκεί. Θα θρήνουν όλοι οι υπόλοιποι. Σεβαστό το πένθος, σεβαστή η κατάσταση του ανθρώπου που μένει μόνος του, είτε είναι άντρας είτε γυναίκα, αλλά να σκεφτούμε τους νεότερους. Καταλαβαίνω ότι είναι σαν ένα σκαλοπάτι και αυτό. Και ειδικά, ακόμα δηλαδή και σε αυτή την ηλικία, που το θεωρούμε φυσιολογικό, ότι οδεύουμε κι εμείς προς το τέλος και αρχίζουμε και αποχαιρετούμε τους ανθρώπους δίπλα μας, ακόμα και τότε είναι η ώρα να προχωράμε μπροστά, να αλλάζουμε αντιλήψεις, να εξελίσσουμε τον τρόπο που σκεφτόμαστε και αντιλαμβανόμαστε τα πράγματα. Δεν τελειώνει ποτέ αυτό. Βέβαια. Αυτό που είπες, ότι κατσαδιάζουμε την αδελφή, τη μάνα. Τι πας κάθε μέρα στο νεκροταφείο? Είναι λάθος. Γίνεται φετίχ ο τάφος. Στην αρχή, μέχρι τα 40, συμφωνώ. Πηγαίνεις στο νεκροταφείο γιατί είναι ακόμα στο σκαλοπάτι
από το σοκ και την άρνηση προς το θυμό, προς το θυμό και τις ενοχές. Mm. Εκεί λοιπόν πάει και γυαλίζει τον τάφο και τρίβει και συνομιλεί με τον νεκρό. Μέχρι εκεί καλά. Μετά πρέπει να αραιώσουν πάρα πολύ οι επισκέψεις στο νεκροταφείο. Γιατί κολλάμε με τα φετίχα αυτά. Mm. Μπορεί να προσκοληθεί και να αισθάνεται εσωτερική ανάγκη να πηγαίνει κάθε μέρα στον τάφο. Και είναι και τα βλέμματα των άλλων. Ότι θεωρεί ότι την καμαρώνουν οι άλλοι. Κοίταξε πόσο θλιμμένη είναι που πάει κάθε μέρα στον τάφο του συζύγου ή της μάνας ή της αδερφής. Κι άλλος καινούριος ρόλος που μας αρέσει. Βέβαια. Λοιπόν, οπότε, αντί να βυθιστούμε σε τέτοιες συνήθειες που μας πάνε παρακάτω με τον άσχημο τρόπο, πρέπει να συγκεντρώσουμε τα μυαλά μας για να προχωρήσουμε μπροστά. Όσο χρονών και να είμαστε. Ακριβώς. Κανόνας αυτό. Είναι κανόνας αυτός. Γιατί εκτός από τον εαυτό μας που μπορεί να μας αρέσει αυτός ο ρόλος του τεθλιμμένου συγγενούς, υπάρχουν και οι γύρω μας. Όσο λοιπόν περισσότερο χαμόγελο βάλουμε ψεύτικο, τόσο πιο πολλοί θα έρχονται να μας κάνουν παρέα. Αλλιώς θα μας εγκαταλείψουν οι πάντες με διάφορες δικαιολογίες. Ναι. Δεν έχουν χρόνο, είναι μακριά, δεν μπορούν, αρρώστησε το παιδί, η πεθερά είναι στο νοσοκομείο. Θα μείνουμε εφταμόναχοι. Και θα είναι και επιλογή και θα είναι, μας, και θα είναι δικό μας το λάθος. Δηλαδή, εργαστήκαμε για να φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Μου έχουν πει, παιδιά, στην ηλικία σου, μεγαλύτερα, μικρότερα, αποφεύγω να πάω στη μάνα μου. Με δυσκολία πάω στον πατέρα μου. Διότι δεν αντέχω αυτή την γκρίνια και αυτό το διαιωνιζόμενο πένθος. Κρατήστε τα αυτά χρήσιμα από όποια μεριά και αν βρίσκεστε, όποιο ρόλο και αν έχετε από αυτούς που είπαμε στην κουβέντα μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Κική, να είσαστε καλά. Και εγώ, Ανδριανή μου. Εμείς θα σας πούμε εδώ ένα καλό βράδυ, μια ευχή μέσα από την καρδιά μας, να έχετε ένα υπόλοιπο υπέροχο Σαββατοκύριακο και μια καλή εβδομάδα και το επόμενο Σάββατο θα είμαστε πάλι μαζί στις 10. Γεια σας.